Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ώρα για μπλε, ξεκινάμε στο Λίμπερο 107,4 και σήμερα για 13ο συνεχόμενο καλοκαίρι, καυτό και πολύ δύσκολο ταυτόχρονα όταν μιλάμε για ρεπορτάζ Ηρακλή. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ, αντέχουμε. 3η 2 Ιουλίου 2019, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, στους ακροατές, στους ακροάτριες, στους φίλους του Ηρακλή φυσικά, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, που μας ακούν και μέσω διαδικτύου, στο e-Pavla Radio, παρέα με Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar. Χρήστο, θέλω μία μπύρα παγωμένη, μετά μία γρανίτα, μετά ένα smoothies, μετά πέντε παγωτά και προχθές πήρα ένα με γιαούρτι, ένα δροσιστικό, ένα πράγμα, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Καταπληκτικό. Μπορώ να πιω καμιά 10 στη σειρά τέτοια, γιατί η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη με τη ζεστούλα που μας κάνει παρέα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αγκαλιά το Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, τον χορηγό μας, και συνεχίζουμε με αυτόν, γιατί χωρίς αυτόν δεν γίνεται. Τρόποι επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και το mail μας ανοιχτό και σας περιμένουμε για τα μηνύματά σας, blueliberopapakiyahoo.gr. Αν μου επιτρέπετε, μία θερμή παράκληση στους facebookικούς μου φίλους. Και το διευκρινίζω, στους facebookικούς μου φίλους. Γιατί υπάρχουν οι φίλοι, οι προσωπικοί φίλοι εννοώ, υπάρχουν τα αδέρφια, σε εισαγωγικά, υπάρχουν οι κολλητοί, υπάρχουν οι γνωστοί, υπάρχουν και οι facebookικοί φίλοι. Και επειδή οι facebookικοί φίλοι είναι χιλιάδες, θερμή παράκληση να σέβονται και την προσωπική ζωή και να ξέρουν ότι ό,τι έχω να πω για τον Ηρακλή θα το κάνω την ώρα της εκπομπής. Και θα ενημερώνω την ώρα της εκπομπής. Και όχι 5 το πρωί ή 3 το βράδυ ή ότι η ώρα του όση του καθενός να στείλει ένα μήνυμα στο Messenger για να μάθει κάτι. Θερμή παράκληση στους facebookικούς φίλους. Και ευχαριστώ. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει εκπομπή, για να σας ενημερώνουμε. Και δεν είναι δυνατόν 24 ώρες το 24ωρο να θέλει ο χι facebookικός φίλος να ενημερώνεται με ένα μήνυμα στο Messenger και να έχει και την απέτηση να παίρνει εκείνη τη στιγμή και απάντηση. Δεν γίνεται έτσι. Έχει ξεφύγει το πράγμα λίγο με το Facebook και το Messenger. Δεν γίνεται να είμαστε 24 ώρες πάνω σε αυτό και να απαντάμε στο οποιοδήποτε μήνυμα. Είναι πάρα πολύ κουραστικό, εξουθενωτικό και πολλές φορές είναι και ασέβεια στην προσωπική ζωή του καθενός. Εύχομαι να με καταλαβαίνετε και να με κατανοείτε. Γι' αυτό υπάρχει εκπομπή, γι' αυτό κάνουμε το ρεπορτάζ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε, τα μυαλά μας είναι μαρμελάδα, καλή εκπομπή. Με τι γεύση, Μάνο μου, μαρμελάδα είναι σίγουρα. Τώρα είναι βατόμουρο, βερίκοκο, φράουλα, κεράσι. Τι άλλο έχει, ρε Χρήστο? Τι άλλο έχει? Μπανάνα. Πορτοκάλι. Δεν ξέρω. Μαρμελάδα είναι σίγουρα. Καταπληκτικός ο Γκοτζίρα ξαναχτύπησε πριν από λίγο και έχει κάνει ένα φανταστικό Photoshop από αυτά τα υπέροχα που κάνει. Προύσαλη. Και έχει τον Κώνσταντο Προύσαλη που ανανέωσε σήμερα με την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή και για ακόμα μια χρονιά θα είναι αρχηγός. Και τον έχει το πρόσωπό του με έναν καρατερίστα. Προφανώς έχει βγάλει το κεφάλι του Μπρους Λι και έχει βάλει το κεφάλι του Προύσαλη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ο Κώστας Προύσαλης που ανανέωσε. Και αυτό μπορεί να γίνει μπλουζάκι.
Όντως μπορεί να γίνει μπλουζάκι. Και θα διαβάσω την ανακοίνωση από το ΤΑΑ Ηρακλής, που είναι μία από τις ειδήσεις ημέρα στο Κιανόλευκο ρεπορτάζ, η ανανέωση του αρχηγού. Το ΤΑΑ Ηρακλής με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδος μας Κώστα Προύσαλη, ο οποίος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα αγωνίζεται με τα χρώματα του συλλόγου μας και θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδος μας τη σεζόν που έρχεται. Αρχηγέ, σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και πολλές επιτυχίες. Και εμείς ως Ρόγια Μπλε το ευχόμαστε, και υγεία να έχει και επιτυχία να έχει, και να συνεχίσει να είναι ο αρχηγός που είναι και να βοηθά τα υπόλοιπα παιδιά, κυρίως τους πιο μικρούς, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, οι ανακοινώσεις του ΤΑΑ Ηρακλής είναι προσεγμένες και προσεκτικές και με ιδιαίτερο νόημα. Πρώτα, με την ιεραρχία, ο προπονητής, έχουν κλείσει κι άλλοι, αλλά νομίζω έχουν νόημα οι κινήσεις αυτές, επαναλαμβάνω. Πρώτα, ο προπονητής, ο Γιάννης Ορφανός που ακούσαμε χθες, εδώ ζωντανά στην Ρόγια Μπλε, και τον Κώστα θα ακούσουμε, μάλλον αύριο. Μετά ο αρχηγός του Ηρακλή και στη συνέχεια οι υπόλοιπες ανανεώσεις, τα παιδιά από πέρυσι που θα παραμείνουν στην ομάδα και μετέπειτα οι μεταγραφές και κυρίως οι δύο ξένοι. Κώστα, δεν ξέρω αν πρέπει να σου απαντήσω με χιούμορ ή με σοβαρότητα σε αυτό που μου στείλες. Καλησπέρα Γιώργο, ετοιμάσου για Νέα Σμύρνη, πρώτη αγωνιστική, χίλια χρόνια Ηρακλής, γεννιέμαι και πεθαίνω Ηρακλής. Παιδιά, αν το λέτε σοβαρά, ηρεμήστε και χαλαρώστε. Γιατί δεν είναι τίποτα σίγουρο και ακόμα δεν έχει γίνει ραντεβού στο Βόλο. Αύριο είναι να γίνει και να δούμε αν θα γίνει, πώς θα γίνει, ποιοι θα πάνε και τι ακριβώς θα συμβεί. Έγινε κλήρωση Super League μάλλον, γι' αυτό μου στέλνετε αυτά που μου στέλνετε. Και βάσει της κλήρωσης Super League, ο Βόλος παίζει μέσα στον Πανιόνιο. Και δεύτερη αγωνιστική, πότε είναι, 24-26? 24-26. Δεν σου κάνα λάθος. 31. Ναι, σωστά. Όχι, καλά κάνανε. Νομίζω είδα μέσα εβδομάδα και λέω, μας δουλεύουνε. 24-26 είναι... Α, έχει και Δευτέρα. Γι' αυτό έχουν το 26. Εκεί μπερδεύτηκα. Ναι, συγγνώμη. Και μετά πάει... Βόλος Άρης. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τρίτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Βόλος. Είπα να τα πω, μιας και το έστειλε ο φίλος ο Κώστας το μήνυμα, αλλά θα πω και το εξής. Επειδή έκανα σήμερα 3, 4, 5, 6 τηλεφωνήματα, όσα έκανα τέλος πάντων, είναι να γίνει αύριο το ραντεβού. Προς το παρόν, αν με ρωτάτε, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά να σας πω αν θα γίνει 100% και το ποιοι θα πάνε. Και αυτό δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Παίρνω τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν ενημέρωση, άλλοι έχουν άλλη ενημέρωση από κάποιους άλλους. Ελπίζω να βγάλουν άκρη και να γίνει αυτό το περιβόητο ραντεβού αύριο με τον Μπέο, ο οποίος Μπέος είναι σίγουρο ότι θέλει να το δώσει το αφημί. Δεδομένο ότι θέλει να το δώσει το αφημί. Γιατί θέλει να ασχοληθεί αποκλειστικά με τον Ολυμπιακό Βόλου και να ανεβάσει τον Ολυμπιακό Βόλου κάποια στιγμή στην πρώτη εθνική κατηγορία. Αυτή είναι η καψούρα του. Αυτό είναι το θέλω του. Το έκανε αυτό που έκανε για σπάσιμο με το Βόλο. Τα κατάφερε. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι θα κάνει ο Ηρακλής. Ο Τόν Παπαδόπουλος, που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλό του, χρήματα έχει στην Αμερική, εδώ δεν τα είδαμε. Ο Τόν Παπαδόπουλος έκανε ένα κάρο ραντεβού με τον Μπέο και τη μία έβγαινε ότι πρόβλημα είναι το οικονομικό, την άλλη έβγαινε ότι πρόβλημα είναι η έδρα κτλ. Κτλ. Γνωστά είναι σε όλους. Αλλά από τη στιγμή που υπήρξε μια προσυμφωνία και έκανε δηλώσεις να βγάλουμε διαρκείας, ότι είμαστε κοντά, ότι υπάρχει συγκρατημένη ισοδοξία κτλ. Για να δώσει στον Μπέο 1,5-2 εκατομμύρια, τώρα γιατί λέει ότι θα δώσει μόνο 250.000 και μάλιστα αυτά με δώσεις. Όπως με δώσεις ήθελε να πάρει τον Άρη, με δώσεις τώρα θέλει να πάρει το αφημί του Μπέου. Και
αν είναι μόνο αυτό το ποσό που καλείται, όχι καλείται, που θέλει ο ίδιος ως βοήθεια να δώσει ο Παπαδόπουλος, τότε το υπόλοιπο ποιος θα το καλύψει? Θα το καλύψει ο Ηλίας Θοδωρίδης? Θα το καλύψουν όλοι οι υπόλοιποι της Επιτροπής? Θα το καλύψει κάποιος άλλος? Αναπάντητα τα ερωτήματα, θα το ξαναπώ για να μην χαρακτηριστώ πάλι μίζερος, κακός, γραφικός, γκρινιάρης ή οτιδήποτε άλλο. Μακάρι αύριο και το ραντεβού να γίνει και να τα βρούνε και να πάνε όλα καλά και να τελειώνουμε. Και να δούμε τον Ηρακλή στη Σούπερ Λίγκα. Μπορεί να γίνει. Ξέρει κανείς να πει με σιγουριά? Μπορεί κάποιος να πει ναι ρε Γιώργο, θα γίνει 100%. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που θα το κάνει. Οπότε, καλός ή κακός, καλούμαστε να κάνουμε λίγο παραπάνω υπομονή μέχρι και αύριο, να δούμε αν θα γίνει το ραντεβού, πώς θα γίνει, ποιοι θα πάνε, τι χρήματα θα έχουν να δείξουν στο ΜΠΕΟ, σε εισαγωγικά το ρήμα, και πώς θα γυρίσουν από το Βόλο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Το πώς θα γυρίσουν από το Βόλο. Θα γυρίσουν με άδεια χέρια, θα γυρίσουν με αφημί, θα γυρίσουν με το Ηρακλή στη Σούπερ Λίγκα, θα γυρίσουν πηγαίνοντας σε άλλη πόλη για να βρούνε αφημί άλλης κατηγορίας. Αυτό που μου λες Σταύρο, αν μπορείς να το αποδείξεις, πες το μου. Να το αποδείξω κι εγώ, να το πω στον αέρα. Δεν μπορώ να λέω στον αέρα πράγματα που δεν μπορώ να αποδείξω. Γιώργο, εννοείται κάνω χιούμορο, γιατί με αυτά που γίνονται στον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια έχουμε πέσει στα βαριά, χαζέψαμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι έχουμε χαζέψει. Το μόνο σίγουρο. Θυμίζω ξανά τρόπους επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr για τα δικά σας μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και επαναλαμβάνω, και αυτό θα παρακαλούσα να το σεβαστείτε, στον αέρα της εκπομπής λέμε πράγματα πρώτον που ισχύουν και δεύτερον που μπορούμε να αποδείξουμε. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό. Λοιπόν, χθες αυτήν την τέτοια ώρα περίπου διαβάσαμε τις δύο ανακοινώσεις από την ΚΑΕ Ηρακλής. Η μία έχει να κάνει με το κάλεσμα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η δεύτερη για τα εισιτήρια διαρκείας. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, θα μιλήσουμε και για το θέμα του προπονητή που είναι πάρα πολύ σοβαρό και καίει έτσι στην κυανόλευκη επικαιρότητα, με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Ηρακλής και μεγαλομέτοχο, τον κύριο Θόδωρο Δρακόπουλο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε και καλό μήνα. Καλησπέρα σας, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα Θεώ. Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή, αν θέλετε, επιστολή, πρόσκληση δική σας προς όλη την οικογένεια του Ηρακλή. Την απόφασή σας να κάνετε αυτό το άνοιγμα, το είχατε προαναγγείλει βέβαια, μετά και την σχετικά πρόσφατη, κατά διάρκεια μάλλον, της σχετικά πρόσφατης συνέντευξης τύπου που είχατε δείξει τις προθέσεις σας για το μετοχικό κεφάλαιο. Πείτε μας δυο λόγια αρχικά για αυτό, για την απόφασή σας με τις μετοχές, για τα συγκεκριμένα νούμερα που αποφασίστηκαν. Θυμίζω επί της ευκαιρίας, κύριε Δρακόπουλε, 30 ευρώ η μετοχή για όποιον ενδιαφέρεται. Από χθες ισχύει αυτό και σας ακούμε. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Το σκεπτικό πίσω από μια αύξηση κεφαλαίου προς το κοινό είναι για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολυμετοχικότητα στην εταιρεία, να μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι και στις αποφάσεις της ομάδας και να υπάρχει καλύτερη υγεία. Και υγεία εννοώ ότι έχω δηλώσει ότι αν μια ομάδα θέλει να μεγαλώσει και να γίνει δυνατή, δεν μπορεί να εξαρτάται από έναν άνθρωπο. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ότι αδυνατώ εγώ, είναι ότι αν θέλουμε να υπάρχει υγεία, θα πρέπει να υπάρχουν πολλοί πόσοι και πολλά πόδια. Διότι εγώ μπορεί να πεθάνω αύριο, μπορώ να στήσω και να μην υπάρχω. Οπότε δεν μπορεί να εξαρτάται ο Ηρακλής, και όχι μόνο ο Ηρακλής, και όλες οι ομάδες, από μόνο έναν άνθρωπο. Πέρα από αυτό που λέτε, που χτυπάω ξύλο βέβαια, γερός να είστε, δεν θέλει ο Θόδωρος ο Δρακόπουλος κάποια στιγμή και λίγο να, σε εισαγωγικά το ρήμα μου επιτρέπετε, να χαλαρώσει, να μην το πληρώνει όλα μόνος του? Πέρα από τα έσοδα που θα υπάρχουν φέτος, που ακόμα δεν ξέρουμε πόσα και ποια θα είναι, από χορηγίες, τηλεοπτικά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μιλάμε για τη μεγάλη κατηγορία, αλλά δεν θα ήθελε αύριο μεθαύριο να ξέρει ότι μαζί με τον Δρακόπουλο υπάρχουν άλλοι 5 Δρακόπουλοι? Αυτό θα είναι μια
ψυχολογική βοήθεια, θα έλεγα, στο ότι θα ξέρω ότι έστω κι αν εγώ έχω ένα πρόβλημα, θα μπορούν να με βοηθήσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οπότε να μην δημιουργηθεί σε αυτήν την ομάδα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, έτσι αλλιώς τα λεφτά εγώ τα βάζω που τα βάζω. Αν βρεθούν και άλλοι άνθρωποι, αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα κάνει ένα βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Ίσως και δύο βήματα παραπάνω. Οπότε αυτό θα είναι καλό για την ομάδα. Έτσι, τώρα είναι και περίεργες εποχές φέτος. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες ομάδες θα παίζουν, πού θα παίζουν. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία ο Ηρακλής να εμφανιστεί δυνατός και να πάρει μια καλή θέση στο πρωτάθλημα. Μιας και το είπατε, ξέρουμε ή δεν ξέρουμε ακόμα τι έσοδα θα έχει η Ηρακλής. Είναι θολό το τοπίο, μιας και το αναφέρατε. Το τοπίο είναι θολό από την άποψη ότι δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο σπόσορας του πρωταθλήματος, πρώτον. Δεύτερον, τα τηλεοπτικά υπολογίζουμε ότι θα είναι κατά πολύ μειωμένα, λόγω ότι η ΕΡΤ θα κάνει μια περικοπή των εξόδων. Αν και ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται σαν μπασκετόφιλος, οπότε μπορεί να το δει λίγο πιο θετικά και να μας ευλογήσει. Καλά, ο Ηρακλής από υποσχέσεις πολιτείας, οποιαδήποτε και να ήταν αυτή. Ναι, όχι, δεν είναι αφορά τον Ηρακλή. Αυτό αφορά όλη τη λίγα. Έτσι, δεν αφορά τον Ηρακλή μόνο. Αφορά όλες τις ομάδες. Πιθανότατα δεν αφορά ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έχουν κλειστά συμβόλαια με την Ευρωλίγκα, αλλά αφορά όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή αν ο σπόσερας του πρωταθλήματος και τα τηλεοπτικά είναι αυξημένα, αυτό σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα έχουν ένα budget κατά τη αυξημένο. Αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα προς το παρόν θα είναι κατά τη μειωμένο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Επιμένω λίγο σε αυτό. Επιμένω λίγο σε αυτό για τα έσοδα. Γιατί σίγουρα έξοδα... Για τα έσοδα του Ηρακλή υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, όπως είναι οι σπόσες που θα διαφημιστούν στην ομάδα που εμείς δεν έχουμε πει ακόμη, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε τίποτα. Δεν υπήρχε βασικός χορηγός στη φανέλα, όντως. Πόσο καλά θα πάμε, μπορεί να πάμε και καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Μπορεί να πάμε και χειρότερα, οπότε ακόμη είναι λίγο νωρίς. Αισιοδοξώ πάντως. Τώρα υπάρχουν όμως και οι φίλαθλοι που νομίζω ότι φέτος θα στηρίξουν πολύ την ομάδα, οπότε θα έχουμε ένα συν από τους φιλάθλους. Εννοείται διαρκεία, εισιτήρια κτλ. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Για το θέμα χορηγίες στη φανέλα, δεν ξέρω, σε διαφημιστικές πινακίδες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής και αν είναι κοντά στο να συγκροτήσετε το τμήμα marketing, το οποίο είναι αλήθεια έλειπε τα προηγούμενα χρόνια, η boutique, και αυτό θα είναι ένα έξτρα έσοδο για την Α1. Πού βρισκόμαστε, κύριε Δρακόπουλε, σε αυτό το κομμάτι? Ήδη είμαστε περίπου κοντά να συμφωνήσουμε με ένα επαγγελματία του χώρου που θα αναλάβει το κομμάτι του marketing και πιθανότητα και μέσα στη εβδομάδα να το έχουμε τελειώσει το θέμα. Και με διάφορες δικές μας προσπάθειες θα επεκταθεί αυτό ακόμη περισσότερο. Οπότε ο συγκεκριμένος θα αναλάβει λίγο όλα αυτά που προανέφερα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Επιτρέψτε να πω ότι είναι μια κακή συγκυρία ότι όλοι ασχολούνται με τις εκλογές, οπότε καταλαβαίνετε. Καλά, θα τελειώσουν σε λίγες μέρες, την Κυριακή τελειώνουν. Οπότε θα έχουμε πρώτα δείγματα, νομίζω, από το τέλος επόμενης εβδομάδας. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα το ξαναπώ και θα έρθω με ένα ακόμα ερώτημα προς αυτό, ότι δεν γίνεται να τα περιμένουμε όλα από τον Δρακόπουλο και τον Χ. Δρακόπουλο. Καλό είναι να εμφανιστούν και οι υπόλοιποι και καλό είναι φυσικά να μπορεί ο Ηρακλής από μόνος του, πέρα από τα πάγια έσοδα που θα έχει από τηλεοπτικά και όλα όσα προαναφέραμε, κύριε Δρακόπουλε, να βρει δικά του έσοδα. Και δεν μιλάω μόνο για τον κόσμο, έτσι, για τα διαρκείας και για τα εισιτήρια. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή εδώ στην ώρα για μπλε θυμάμαι την ατάκα σας προτριετίας ήταν για τον κύριο Τσάπα, διετίας ήταν, δεν θυμάμαι πότε ήταν, όταν είχατε κάνει μια κρούση. Τέτοιου είδους κρούσεις έγιναν πρόσφατα και σε ανθρώπους εκτός του Ηρακλή και σε ανθρώπους από την οικογένεια του Ηρακλή που έχουν την οικονομική δυνατότητα,
που έχουν ίσως και τη θέληση, απλά δεν την έχουν εξωτερικεύσει, για να είναι κοντά στην ομάδα. Δεν εννοώ απαραίτητα συμπαίκτες, μπορεί και με μια μορφή χορηγίας ή μπορεί να πάρουν αύριο 100 μετοχές, που λέει ο λόγος. Έχετε κάνει τέτοια ραντεβού το τελευταίο χρονικό διάστημα? Έχουν γίνει και έχουμε και κάποια θετικά, ναι. Ήδη υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που θα βοηθήσουν πράκτος και με αγορά μετοχών, αλλά και με διαφορετικούς ακόμη τρόπους. Ίσως με την αγορά των box, που αυτά ήδη έχουν κλείσει. Από τα 6, τα 4 ήδη έχουν πουληθεί. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχουν οι επιφανείς, με ή χωρίς εισαγωγικά, οι, πώς να το πω, οι ηρακλειδείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα και σας έχουν μεταφέρει το ότι, πρόεδρε, είμαστε εδώ, θα πάρουμε μετοχές ή θα βάλουμε μια χορηγία? Υπάρχουν αυτοί, για να αισιοδοξούμε, γι' αυτό το ρωτάω. Να φανταστείτε ότι από την πρώτη μέρα ήδη είχαμε αγοράσει από το εξωτερικό, από ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό και είναι ηρακλειδείς, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Ναι, έχουμε, ναι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Η μετοχή είναι κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να συμμετέχει ενεργά και στην διοίκηση, δηλαδή αύριο μπορεί να διαφορούν κάποιοι να μαζευτεί το 20% και να ζητήσει σύγκριση γενική συνέλευση και να διαμαρτυρηθούν ή να πούν τις απόψεις τους. Mm-hmm. Έτσι ώστε οι γενικοί συνέλευση θα συμμετέχουν, οπότε θα ακούγεται και πολύ όλων των μελών της ομάδας. Και το όνειρό μου είναι να γίνει και πολύ μετοχική ομάδα. Γιατί να ακούγονται και όλες οι φωνές. Δεν έχουμε κάποιο αλάθητο εμείς περί της διοίκησης της ομάδας. Mm-hmm. Οπότε όλοι θα μπορούν να συμμετέχουν. Ξέρετε, με αφορμή θα πω ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τον μπάσκετ, απλά έγινε πρόσφατα στην οικογένεια του Ηρακλή. Για παράδειγμα, ο κύριος Καράογλου μάζεψε αρκετούς εκπροσώπους, αν μπορώ να το μεταφέρω έτσι, από την οικογένεια του Ηρακλή, για το θέμα το γνωστό του ποδοσφαίρου. Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι αντίστοιχο στο μπάσκετ, δηλαδή να κλείσετε μία αίθουσα, δεν έχει σημασία το που θα είναι, και να καλέσετε όσους ξέρετε, όσους δεν ξέρετε, από στόμα σε στόμα, να στείλετε προσκλήσεις σε αυτούς τους επιφανείς, σε αυτούς τους δυνατά οικονομικούς παράγοντες, που φέτος τους είδαμε στο Ιβανόφιο, να μην μπω στη διαδικασία ονομάτων. Κάποιους από αυτούς δεν ήταν και λίγοι, το ξέρετε κύριε Δρακόπουλο, σας δίναν συγχαρητήρια στο τέλος, τους είδαμε και μία και δύο και τρεις φορές. Να κάνετε μία τέτοια συνάντηση με όλους αυτούς για να γίνει αυτό που συζητάμε εδώ και τόση ώρα εμπράκτος. Γιατί θέλουν λίγο και το, πώς να το πω, λίγο το τσίγκλισμα. Ίσως να το θέλουν. Δεν έχει άδικο σε αυτό, αλλά δεν θα γίνει ανοιχτή συνάντηση επιπλέον για αυτό το θέμα. Κάποιες προσωπικές επαφές θα γίνουν και από μένα, mm-hmm. με τους επιφανείς αυτούς ανθρώπους και από τους συνεργάτες μου. Οπότε αυτό θα γίνει ανοιχτή, ανοιχτή, για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ προς τον κόσμο. Ανοιχτή εννοώ προς 10-20, δεν ξέρω πόσοι θα είναι επιχειρηματίες, παράγοντες. Το ποδόσφαιρο το έκανα αυτό γιατί είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, δεν το συγκρίνω. Πρόβλημα, δεν το συγκρίνω. Απλά παίρνω, το πήρα ως ιδέα, δεν το συγκρίνω προς Θεού. Όχι, δεν θα γίνει κάτι ξεχωριστό. Έτσι, αλλιώς αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, πώς μπορεί, είτε μέσω αγοράς μετοχών, είτε με διαφήμιση, είτε με εισιτήρια, δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι τρεις τρόποι, οπότε ο καθένας μπορεί να διαλέξει πώς θέλει να παρουσιαστεί και πώς θέλει να βοηθήσει. Απλά πολλές φορές ξέρετε ότι είναι ωραίο να κάνεις το κάλεσμα και να περιμένεις, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πιο αποδοτικό το να το αρπάξεις το κάλεσμα εσύ από το λαιμό και να του πεις είμαι εδώ, με την καλή την έννοια, έτσι. Με την καλή τη λέγεια θα το κάνουμε, εντάξει. Ναι, θα για το κάνουμε, το με την καλή έννοια πάντοτε. Ο Ηρακλής πάντοτε είχε καλό κόσμο. Mm-hmm. Μάλλον το καλύτερο Θεσσαλονίκη, οπότε... Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γιατί είναι, είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι. Είναι αρκετοί, είναι όντως ο Ηρακλής, επειδή έχει μεγαλώσει και έχει ζήσει άλλου είδους στιγμές. Όταν βλέπει μια καλή προσπάθεια και υγιή, νομίζω ότι θα έρθει από μόνος του, έστω και αν εμείς δεν τον τσιγκλίσουμε πάρα πολύ. Δεν τον τραβήξουμε, ναι. Ναι, έχω την εντύπωση ότι και ήδη κάποιοι ήρθαν χωρίς καν εμείς να κάνουμε μια
επαφή, έτσι, ήρθαν από μόνοι τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι αυτό να, απλώς, να συνεχίσει. Θέλει αρκετό χρόνο, δεν γίνονται όλα αυτά σε μια εβδομάδα. Καλά, ναι. Έτσι, ναι. Και ίσως ακόμη και η ομάδα δεν έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Πολλοί πιστεύω ότι περιμένουν να δουν και κινήσεις από την πλευρά της ομάδας, της δίκησης, για να ενισχύσουν ανάλογα. Δεν έχει ομάδα ακόμα να σχηματίζεται. Η ομάδα ακόμα, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν έχει προπονητή. Και, ναι, έτσι είναι το θέμα. Και επειδή έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά, έχουν κυκλοφορήσει πολλά, και εσείς έχετε μεταφέρει αρκετά πράγματα, να το βάλουμε λίγο κάτω το θέμα προπονητή, να μας πείτε ως πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ Ηρακλής τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί θυμάμαι την ατάκα σας εδώ στην εκπομπή όταν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, ή μάλλον ήταν λίγο πριν την Καστοριά, ότι Κώστας Μέξας Δαγκωτό, έτσι χρησιμοποιώ και μια προεκλογική έκφραση. Αλλά αυτό φαίνεται να αλλάζει. Φαίνεται να αλλάζει. Δεν ξέρω αν είναι οριστική η απόφασή σας να μην συνεχίσετε με τον Κώστα Μέξα στην τεχνική ηγεσία. Να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε τον Κώστα τον Μέξα, αλλά υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας όσο αφορά την οργάνωση της επόμενης χρονιάς, και αυτή είναι η για μάχη μας. Δεν βλέπω να υπάρχει φως πολύ στον ορίζοντα. Άρα το θεωρούμε τελειωμένο, όπως σας ακούω να το λέτε. Ακόμα δεν είναι τελικό, αλλά κάπου εκεί οδηγείται το πράγμα. Διαφορά φιλοσοφίας έχει να κάνει, επειδή αρκετά κακά τα ψέματα έχουν κυκλοφορήσει από διάφορες πλευρές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει και με διαφορά σε πρόσωπα. Δηλαδή ήθελε κάποιους ο Πρόεδρος, ήθελε κάποιους άλλους ο Μέξας, δεν ήθελε κάποιους ο Πρόεδρος, δεν ήθελε κάποιους άλλους ο Μέξας και ούτω καθεξής. Είναι μόνο θέμα φιλοσοφίας. Είχατε βασικές διαφορές στο σχηματισμό του ρόστερ της ομάδας κτλ. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, γιατί... ως γνωστό, έχω αρχή να μην ανακατεύομαι ποτέ στην επιλογή των παικτών. Και πάντως και οι επιλογές των παικτών είναι θέμα του εκάστοτε προπονητή που θα έχουμε. Από ως εδώ ήταν το θέμα ότι η διοίκηση ήθελε να κρατήσει κάποιους παίκτες από την προηγούμενη ομάδα. Κάτι που δεν ήθελε ο προπονητής. Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι θέμα φιλοσοφίας κανονικά, έτσι, δεν είναι θέμα επιλογής προσώπων. Φιλοσοφία στο να ευχαριστήσετε σε εισαγωγικά κάποια παιδιά που προσέφεραν πέρυσι και θα τα θέλατε να τα έχετε στην ομάδα, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Και για ειδικούς λόγους κάποιους πρέπει να τους κρατήσουμε, και για αγωνιστικούς λόγους πρέπει να τους κρατήσουμε, για θέμα αποδητηρίων. Δηλαδή για φανταστείτε του χρόνου να ξεκινούσαμε με 6 ξένους και 6 Έλληνες τελείως καινούργιους όλοι. Θα ήταν ένα πρόβλημα ομοιογένειας και πιθανότητα να ρισκάραμε και το θέμα αποδυτήρια. Το να έρθουν 6 Αμερικάνοι δεν είναι ότι το πιο εύκολο. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να το κουμαντάρεις το καράβι. Οπότε κάναμε να υπάρχουν μέσα 2-3 και 4 παιδιά ίσως από την προηγούμενη ομάδα που να μπορούν να πούνε σε αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν να παίξουν στον Ηρακλή τι εστί Ηρακλής και τι εστί Ελλάδα. Άρα είναι αυτή η βασική διαφωνία και μάλλον είναι και η μεγάλη αιτία του ότι δεν θα συνεχίσετε μαζί. Ναι. Εδώ υπάρχει μια λεπτή γραμμή και θα ήθελα να με βοηθήσετε και τον κόσμο που μας ακούει για γενικότερα, έτσι, για σχέσεις διοίκησης προπονητή. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, πρέπει να κάνει κάποιος πίσω, πρέπει να μπει νερό στο κρασί, δεν πρέπει ο ένας να μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Τι μπορεί να γίνει για να υπάρξει αρμονία μεταξύ διοίκησης και τεχνικού team? Το λέω αυτό γιατί θα έρθει και ένας νέος προπονητής, έτσι, που μπορεί αυτό το θέμα να το συζητήσετε και με τον επόμενο μετά τον Μέξα. Ο νέος προπονητής που θα έρθει όταν θα έρθει, αυτό θα είναι συμφωνημένο. Ναι. Άρα θα το έχετε προσυζητήσει αυτό το πράγμα. Στον λόγο θα πάρουμε ένα λάβο από τον πολιτή, ο οποίος δεν σας δέχεται αυτό. Ναι. Παραμένουμε στο δύο Μέξα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε άλλο τον πολιτή. Αλλά ο τελευταίος που θα έρθει θα έχει συμφωνήσει σε αυτό το θέμα. Οπότε
Είναι μια λεπτή γραμμή πάντως, συμφωνείτε σε αυτό, έτσι. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι μια λεπτή γραμμή, είναι ακριβώς. Αλλά είναι καθαρά θέμα φιλοσοφίας. Και ναι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, δηλαδή το να μείνουν και κάποιοι αθλητές σαν τον Δημήτρο Καρατζίνη που είναι γεννημασία του Ηρακλή, έχει παίξει αρκετά χρόνια στην ομάδα, η διοίκηση μπορεί να προσβλέπει σε αυτό το άνθρωπο κάτι παραπάνω για τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να το αφήσουμε να φύγει όταν εμείς προσβλέπουμε σε αυτό το άνθρωπο και κάποια άλλα πράγματα για το μέλλον της ομάδας. Α, για κάποιο άλλο ρόλο, κάποιο άλλο πόστο που θα έχει εφόσον σταματήσει το μπάσκετ. Έτσι. Μας δίνεται και μια ειδησούλα για τον αρχηγό του Ηρακλή. Ως γνωστόν, έχει υποθεί εδώ και καιρό, εδώ και μέρες, το όνομα, η περίπτωση του κυρίου Καστρίτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τον κύριο Καρβέλα, που είναι άμεσος σας συνεργάτης στην Εθνική και κάνουν την προσπάθειά του στο Ηράκλειο. Και τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Να πετύχουν τους στόχους τους. Είναι ο πρώτος στόχος. Έχετε έρθει σε επαφή. Μπορούμε να πούμε, κύριε Δρακόπουλε, αν είστε κοντά, αν είστε μακριά, αν το οτιδήποτε και το πότε θα περιμένουμε να έχει ο Ηρακλής προπονητή, γιατί οι μέρες περνούν και όσο να είναι χρειάζεται να ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Έτσι. Θα είναι ο πρώτος στόχος. Από τώρα ο Καστρίτης είναι προπονητής στην Εθνική. Είναι αφοσιωμένος εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Την Κυριακή τελειώνει, οπότε θα ξέρουμε την επόμενη εβδομάδα πώς θα πορευτούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, τη στιγμή που ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι με την Εθνική. Οπότε σας ενδιαφέρει όμως να είναι αυτός ο νέος προπονητής του Ηράκλειου? Εγώ θα το ήθελα πολύ. Διότι ταιριάζει στη δικιά μας φιλοσοφία. Και να υποθέσω ο κύριος Καρβέλας κάθε μέρα που τον έχει δίπλα του κάνει δουλειά. Πιστεύω ότι δουλεύει, ναι, πιστεύω ότι δουλεύει. Άρα από εβδομάδα λέτε ότι θα τελειώσει το θέμα. Από τη στιγμή που Κυριακή ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις. Είτε θετικά είτε αρνητικά θα τελειώσει. Plan B υπάρχει, αν κάτι δεν πάει καλά με τον κύριο Καστρίτη? Υπάρχει βέβαια. Υπάρχουν και άλλοι διαθέσιμοι προπονητές. Θα ζούμε το καλύτερο για την ομάδα. Αλλά πώς περιμένουμε πρώτα να λήξει αυτό, γιατί νομίζουμε ότι ο κ. Καστρίτης καλύπτει τις δικές μας ανάγκες και συμπίπτουν και οι φιλοδοξίες μας. Επειδή το θέμα Αμέξα σας πήγε λίγο πίσω, αν υπήρχε από την αρχή προπονητής του Ηρακλή, ίσως θα είχαν προχωρήσει και όλα τα άλλα τα ζητήματα, μεταγραφές κτλ. Νιώθετε, κύριε Πρόεδρε, έτσι λίγο πίεση χρόνου ότι πρέπει να βιαστούμε, να τρέξουμε? Όχι, ακόμη είναι πολύ νωρίς. Ελάχιστες μεταγραφές έχουν γίνει, αν έχουν γίνει. Μετρημένες στα δάκτυλα του λεός χεριού. Οι πιο πολλές ομάδες δεν κάνουν κινήσεις ιδιαίτερες, γιατί δεν ξέρουν και πού θα πάρουν τα budget. Οπότε δεν με ανησυχεί, όχι. Ακόμη έχουμε αρκετό χρόνο. Εδώ κάθε χρόνο δεν ξέρω τι να κάνουμε, σε μια κατηγορία θα παίξουμε. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι μέχρι τέλη Αυγούστου να ψάχνουμε να βρούμε παίχτες που να μπορούν να παίξουν και στις δύο κατηγορίες. Φέτος που ξέρουμε σε μια κατηγορία θα παίξουμε, δεν ξέρουμε με ποιες ομάδες θα παίξουμε και με ποιους όρους θα παίξουμε. Οπότε είμαστε πεπειραμένοι σε αυτό, μην ανησυχείτε. Η αλήθεια είναι πάντως, τώρα που το αναφέρετε, ότι τα τελευταία 3 ή 4 καλοκαίρια, ναι, αν εξαιρέσουμε το προηγούμενο, που ίσως ήταν και το μοναδικό που δεν περιμέναμε κάτι, μάλλον και αυτό ήταν και το κλειδί της επιτυχίας. Το προηγούμενο περιμέναμε κάτι, διότι ο Χολαργός ήταν να μην παίξει. Ναι, αλλά δεν το δώσατε πολύ μεγάλη σημασία. Η αλήθεια είναι. Έτσι. Όχι, το έδωσα σημασία. Επικοινωνιακά δεν το δώσατε, να το πω έτσι. Προς τα έξω δεν το δώσατε πολύ μεγάλη έκταση. Δεν το δώσαμε προς τα έξω, διότι δεν υπήρχε κάτι παράνομο. Ήταν μια απόφαση εσωτερική του Χολαργού αυτού. Οπότε δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι στα υπόλοιπα. Όπως περιμέναμε τον Πανιόνιο για παράδειγμα κτλ. Ναι. Ναι, βέβαια. Εκεί υπήρχαν πολλά θέματα νομικής φύσης. Οπότε εκεί το ανακοινώναμε. Και αυτό είναι ένα καλοκαίρι που πάλι κάτι περιμένουμε. Βέβαια, με διαφορετικότερη ψυχολογία, πολύ πιο ανεβασμένη, γιατί είμαστε στην Α1 και είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η Α1 έχει και άλλη ευκαιρία. Θα πρέπει να αλλάξει τους ξένους παίκτες σου τουλάχιστον ανά πάσα στιγμή.
αλλά και κάποιους Έλληνες μπορείς να αλλάξεις. Ενώ στην Α2 δεν έχεις δυνατότητες. Μόνο μία αλλαγή στον ένα ξέρω που διαθέτει. Οπότε ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα τότε. Τώρα στην Α1 μπορεί να αλλάξει τις 6 που θα πάρεις. Οπότε απλώς θα πει όλους λεφτά τζάμπα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν καίει πάρα πολύ, γιατί ανά πάσα στιγμή μέχρι Μάρτιο, από ό,τι ξέρω, μπορεί να αλλάξει παίχτες. Οπότε δεν μας καίει τόσο πολύ αυτό. Mm-hmm. Ίσα-ίσα κάποιοι αργούν να πάρουν παίχτες, γιατί περιμένουν να πέσουν τα κασέ. Και, είναι... και να προκύψει κανένα λαβράκι από ό,τι περισσέψει. Ακριβώς, ναι. Πολλοί δουλεύουν με αυτό το πλάνο κάθε χρόνο. Και νομίζω ότι και καλά κάνουν. Πέρα από τους Έλληνες, για τους οποίους έχετε ξεκαθαρίσει ότι θέλετε 2-3, θα δούμε πόσοι θα είναι αυτοί από τον περσινό κορμό, να είναι και φέτος στην ομάδα. Όσον αφορά τους ξένους, επειδή είναι τεράστια αγορά, ειδικά των Αμερικανών, έχετε κάνει κάποιο... όσον αφορά και το budget βέβαια και τα χρήματα που θα χρειαστούν, κάποιο προσχέδιο. Ή περιμένετε πρώτα τον προπονητή να τα βάλετε μαζί κάτω, να έχετε ένα team, ίσως και scouting ταυτόχρονα, για να φέρετε τους καλύτερους, σε εισαγωγικά, ανάλογα με τα χρήματα που θα διαθέσετε, ξένους αθλητές. Γιατί εδώ θέλει και ρίσκο, θέλει και τύχη. Επαναλαμβάνω, κύριε Τραγόπουλο, είναι τεράστια αγορά, έτσι. Παραδείγματα πολλά σε αυτές τις ομάδες. Κοιτάξτε, και που πέτυχαν ή όχι. Όλοι αυτοί οι νέοι προπολιτές, Βιπέδου, Μέξα, Καστρίτη, Λυκογιάννη, έχουν την αγορά, την παίζουν στα δάχτυλα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, αρκεί να υπάρχει το budget. Οπότε όλοι μπορούν να διαλέξουν και ξέρουν την αγορά αυτή πολύ καλά. Οπότε δεν μας ανησυχεί από θέμα χρόνου. Έτσι, το budget υπάρχει, είναι εκεί. Άρα το team και για τις μεταγραφές είναι μαζί με τον προπονητή, έτσι. Πάω και τις κάνει ο προπονητής, εγώ δεν ανακατεύομαι. Εγώ ανακατεύομαι μόνο στο οικονομικό σκέλος, αν μπορούμε να εκτελέσουμε μια επιχειρία του προπονητή ή όχι. Και αν τη Δευτέρα ο κύριος Καστρίτσης σας ζητήσει ραντεβού για να τα βρείτε, να ανακοινωθεί και τα λοιπά, και σας πει, πρόεδρε, μέχρι πού πάμε, πού πάει το πάπλωμα, δεν θέλω να μου πείτε νούμερο, τι θα του απαντούσατε? Αυτό το ξέρουμε ποιο είναι το νούμερο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Είναι ένα νούμερο, λέτε, που μπορεί να δώσει δυνατότητες και επιλογές στον προπονητή να φέρει αθλητές, έτσι. Θα είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο, το οποίο αν κάποιος το χειριστεί σωστά, νομίζω ότι μπορεί να έχει ένα πολύ καλή πορεία η ομάδα. Επειδή μιλάμε τόση ώρα για λεφτά, γιατί χωρίς λεφτά, το ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα από μένα, δεν γίνεται τίποτα. Και έχετε εξοδέψει και αρκετά αυτά τα χρόνια. Στη συνέντευξη τύπου, μεταξύ άλλων, είχατε πει ότι λόγω τη δουλειά σας αυτή την περίοδο δεν διαθέτετε τη ρευστότητα που θα θέλατε να έχετε και δεν μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στα θέματα της ομάδος. Έχει λυθεί αυτό? Υπολογίζετε άμεσα να λυθεί και ότι θα μπορέσετε να είστε, να το πω, πιο άνετος? Εγώ απλώς εννοούσα ότι θα ήθελα να κάνω πολύ περισσότερα για την ομάδα, εάν υπήρχε μια καλύτερη λειτουργία του κράτους. Αυτό εννοούσα. Α, όσον αφορά το κράτος, ναι. Οπωσδήποτε τα στραβά τα μπαλώνουμε και βρίσκουμε λύσεις για να έχουμε μια καλή πορεία πάλι. Mm-hmm. Αλλά εάν τα πράγματα δουλεύανε πιο εύρυθμα, νομίζω ότι θα ήταν ακόμη καλύτερα και για την ομάδα. Με το πιο καθρίτη υπάρχει ένα άλλο θέμα, το ότι είναι προπολιτής στην εθνική νέων, οπότε ξέρετε την αγορά των νέων παιχτών καλύτερα. Οπότε... Το λαβράκι που έλεγα μπορεί να είναι και ελληνικό, δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Και νεαρή ηλικία. Έχει πολύ καλά την αγορά αυτή, το ξέρουν και οι παίκτες, οπότε υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουμε και ένα λαβράκι ελληνικό. Που να αφορά και μια κίνηση μέλλοντος, έτσι, όχι μόνο για το παίκτες. Ακριβώς, ναι. Άλλωστε, και όπως ξέρετε, έχω αυτή τη λόξα με τους νέους παίκτες. Αυτό θα έλεγα, ότι θέλατε από πέρυσι, αν και δυστυχώς η ομάδα δεν προκρίθηκε στο Final Four στους εφήβους, αλλά το είχατε δείξει από πέρυσι ότι θέλετε να μπείτε και σε αυτή τη διαδικασία, μήπως και προωθηθούν κάποια παιδιά από πιο χαμηλά ηλικιακά. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια σοβαρή επένδυση στις υποδομές
Αλλά δεν με καίει εμένα προσωπικά να κερδίσω το πρωτάθλημα στο εφηβικό ή στο παιδικό. Είναι ένα πράγμα το οποίο ελάχιστα το θυμούνται μετά από κάποια χρόνια. Αυτό όμως που με καίει είναι ότι μπορεί σε κάθε φουρνιά να βγάζουμε ένα παίχτη δύο που να παίζουν στον Ηρακλή. Αυτό είναι το... ο καημός μου. Αυτό θα ήταν το καλύτερο, ναι. Βλέπω ότι ήδη τώρα σε αυτή τη φουρνιά που παίζει κάτω στο Ηράκλειο έχουμε ένα παίκτη δικό μας που είχε εμφανιστεί παίκτη του Ηράκλειου σε εθνικό συγκρότημα 12 χρόνια, 15 από την εποχή του Παπαδόπουλου. Οπότε έχουμε ήδη ένα παίκτη ο οποίος είναι και ένα χρόνο κρότο, θα παίζει του χρόνου σε αυτή την κατηγορία. Και έχουμε και άλλους παίκτες που είναι πιο κάτω στη Λεφίβον. Οπότε ήδη σχηματίζεται μια καλή μαγιά που νομίζω ότι θα αρχίσει να αποδίδει τα επόμενα χρόνια. Και έτσι είναι ένα ωραίο project αυτό να το βλέπεις να μεγαλώνει μέσα στον Ηρακλή και μας βολεύει αυτό, διότι φανταστείτε ότι ο Σκαρβέλας είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων πάνω από 10 χρόνια. Οπότε Από εκεί το γνωρίσαμε όλοι, οπότε ξέρουμε και το... Δηλαδή, πριν δύο εβδομάδες που ήμασταν με τον Βασιλακόπουλο, μαζί τελειώνοντας έκανε τελειώνει η προπόνηση του Παναθηναϊκού και ήρθαν και το φλούσα όλοι οι Έλληνες παίκτες. Και θυμάμαι που πέρυσι του είχαν αφιερώσει... Του είχαν αφιερώσει και το τίτλο που είχε το πρόβλημα που πέρασε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ιδανικός συνδυασμός αν τελικά προχωρήσουμε στη λύση Καστρίτη. Θα είναι ιδανικός ο συνδυασμός αυτών των δύο ανθρώπων στο τύπο Ηρακλή. Είχατε συμφωνήσει μαζί μου τότε σε εκείνη την συνέντευξη που είχαμε εδώ λίγες μέρες παραμονή του αγώνα με την Καστοριά που με νίκη ο Ηρακλής ανέβαινε κατηγορία, για το ότι από εδώ και πέρα πρέπει να οργανωθούμε. Για το μάρκετινγκ μας απαντήσατε, να στελεχωθεί η διοίκηση, να οργανωθεί, να οχυρωθεί, να βελτιώσει το γήπεδο, γιατί θα μας δώσετε τώρα απάντηση σε αυτό, αν δεν κάνω λάθος κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κάνει ούκο λίγες εργασίες στο Ιβανόφιο για να είναι πανέτοιμο για την Α1. Και άλλα κάποια οργανωτικά ζητήματα να ντυθεί, δεν ξέρω αν έχετε απάντηση επ' αυτού τούτη την ώρα, δηλαδή αν έχετε συμφωνήσει με κάποια εταιρεία για την εμφάνιση της ομάδος, για αθλητικό υλικό κτλ. Όχι, δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι το δύσκολο αυτό. Πείτε μου για το γήπεδο. Στην παλεύση ομάδα της ΑΕΛ αλλάζουν και οι ισορροπίες. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ότι εμείς τώρα μας ψάχνουν αυτοί. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να ανέβει level η ομάδα, έτσι. Πρέπει να ανέβει επίπεδο σε όλα αυτά που λέμε. Οργανωτικά και όχι μόνο ζητήματα. Για το θέμα γηπέδου, για το θέμα άδειας γηπέδου, για να είναι OK, εντάξει το Ιβανόφιο. Έχουν ξεκινήσει εργασίες, θα ξεκινήσουν. Τι να περιμένουμε. Ήδη πρώτη έγινε χτες. Ξέρουμε ακριβώς τι χρειάζεται το γήπεδο. Έχει έρθει ο κ. Κονδύλιος, ο γενικός διευθύντης του ΕΣΑΚΕ. Μας έχει πει τι ακριβώς θέλει. Είναι μέσα στα λογικά επίπεδα, θα τα έχουμε όλα έτοιμα. Δηλαδή, πιθανολογώ αρχές Σεπτεμβρίου, μέσα Σεπτεμβρίου θα είναι παρέτοιμο το γήπεδο, οπότε είναι υπό έλεγχο αυτό το θέμα. Υπάρχει deadline για φάκελο, για να πάρει άδεια το Ιβανόφιο για την Α1, ή είναι τυπικό το θέμα? Deadline δεν υπάρχει, αλλά θα το έχουμε έτοιμο. Όταν πρέπει, έτσι. Θα το έχουμε έτοιμο. Θα το έχουμε έτοιμο αυτό. Είπατε νωρίτερα με αφορμή την ερώτηση που σας έκανα για την ένδυση, για το ποιος θα ντύνει τον Ηρακλή φέτος, τι φανέλα θα έχει κτλ. Ότι πλέον μας ψάχνουν, δεν τους ψάχνουμε. Αυτό ισχύει και για παίχτες. Δηλαδή, τα τηλεφωνήματα πέφτουν βροχή από μανατζαρέους που θέλουν να φέρουν το χι παίχτη από την ελληνική ή την ξένη αγορά, ή όχι ακόμα? Μπορώ να πω ότι έχουμε αποκτήσει ένα καλό όνομα στην αγορά και έτσι μας ψάχνουν όντως. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Και μετράει το ότι είμαστε και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι ένα βοηθητικό στοιχείο, γιατί όλοι θα βαθούν στη Θεσσαλονίκη να παίξουν μπάσκετ. Διότι είναι μια μπασκετική πόλη και μια ωραία πόλη για να ζει κάποιος. Οπότε είμαστε καλά, καθότι ξέρουν όλοι ότι ο σύλλογος είναι σχετικά καλά οικονομικά, οπότε ξέρουν όλοι ότι θα πληρωθούν και αυτό είναι πολύ βασικό. Οπότε παίζει σε μια ομάδα ιστορική,
σε μια ωραία πόλη με το καλύτερο μπασκετικό γήπεδο, οπότε είμαστε, θα έλεγα, μέσα στη λεξάδα που θέλουν να έρθουν παίκτες να παίξουν. Άρα μέσα σε αυτό μπορεί κάτι να προκύψει από όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που υπάρχουν, έτσι, αυτές τις μέρες. Οπωσδήποτε, ναι, οπωσδήποτε. Και όχι μόνο για Έλληνες, αλλά και τα ξένες. Δηλαδή, ένας μάνατζερ που θα έχει ένα παίχτη που θέλει να το βάλει στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα το φέρει στο Ηρακλή και να κάνει μια καλή χρονιά για να ακουστεί το όνομά του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα, ίσως τα επόμενα χρόνια, να χτυπήσει ένα καλύτερο συμβόλαιο σε κάπως μεγαλύτερη ομάδα, στο εξωτερικό ή κάπου αλλού στην Ευρώπη. Οπότε σε αυτό είμαστε τυχεροί. Διότι μιλάμε και για ένα ιστορικό σωματείο. Δεν το συζητάμε. Δεν θα επαναφέρεται η τάξη στην Α1, κύριε Δρακόπουλο. Υπάρχει ο Ηρακλής πλέον. Θα αρχίσει λίγο να πουλάει αυτό. Δεν θέλω να προσβάλλω όλες αυτές τις ομάδες που βλέπαμε κατά καιρού στην Α1, κάτι ονόματα περίεργα και πόλεις περίεργες. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να μην γίνω κακός. Αλλά ο Ηρακλής έλειπε. Δεν χρειάζεται καν να το πούμε παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι φέτος το Ιβαλό θα είναι γεμάτο. Θα έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Η Φύραση πέρσι δείξανε πολύ καλή συμπεριφορά και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερως. Και νομίζω ότι φέτος θα ζήσουμε καλές στιγμές στο Ιβανόφι. Τα τελευταία 4 χρόνια... Και το μυστικό βαθόπου, έτσι. Εννοείται. Τα τελευταία 4 χρόνια η ερώτηση που θα κάνω τώρα είχε μία απάντηση να ανέβουμε κατηγορία. Και το καταφέρατε. Αν ρωτήσω τώρα τι θα μείνετε ικανοποιημένος για την πρώτη σας σεζόν στην Α1, ποια είναι η απάντηση? Εντάξει, η πρώτη χρονιά φέτος είναι αναγωνιστική. Ο πρώτος στόχος θα είναι να σωθούμε βασικά. Ο φέτος θα είναι να μπούμε στα play-off, να μπούμε στην οκτάδα. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τον Ηρακλή να μπει στα play-off. Αλλά και δεν ξέρω πώς θα γίνει το πρωτάθλημα φέτος, γιατί υπάρχουν δύο προτάσεις. Μία του Ιωνικού του Βαγγέλη του Τάπα και μία του Ολυμπιακού, που πιθανότατα να χωριστούν σε δύο γκρουπ κάτω δεύτερο γύρο το πρωτάθλημα και να παίζουν οι πρώτες 6 ομάδες μεταξύ τους και ο δεύτερος όμιλος να παίζουν πάλι μεταξύ τους από τη θέση 7 μέχρι 12. Άλλο πάλι γι' αυτό. Ναι, το οποίο έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Νομίζω ότι μάλλον πιο πολλά καλά έχει παρά αρνητικά. Και πιθανότατα να γίνει έτσι το ποτάσμα. Η πρώτη συζήτηση που έγινε στο ΣΑΚΕ πιο πολύ ήταν θετική σε αυτό το... σε αυτή την αλλαγή. Και υπολογίζω ότι μάλλον θα γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά φανταστείτε, αν μπορέσουμε και πούμε στην πρώτη εξάδα, ναι, θα έχουμε να παίξουμε επιπλέον 5 παιχνίδια ή 7 λόγους πόσο μάλλον θα παίξουν με ομάδες όπως θα είναι οι τρεις μεγάλες της Αθήνας, ο Προμηθέας, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή θα είναι όλα ντέρμπι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από το δεύτερο γύρο και μετά θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το συζητώ. Γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέρον και το μάτς, αν το καταστρώσουμε αυτό. Εννοείται. Άρα κύριε Δρακόπουλε, είμαστε σε μια εβδομάδα αναμονής, την επόμενη μιλάω, αρχικά για τον προπονητή που εσείς επιθυμείτε να είναι ο κύριος Καστρίτης, εύχομαι να πάνε όλα καλά, για τις μετοχές που έχετε κάνει το κάλεσμά σας από χθες, για τα διαρκείας που επίσης έχετε κάνει το κάλεσμά σας. Ξανά θα πω το ρήμα, εύχομαι να πάνε όλα καλά και συμπαίχτες να βρείτε, γιατί ένας κούκος πάντα δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη, επιτρέψτε μου. Χρειάζονται και οι συμπαίκτες, χρειάζονται και τα χρήματα, χρειάζεται και το μετοχικό κεφάλαιο, χρειάζονται και τα διαρκείας και οι χορηγοί και τα τυπλιοτικά και όλα. Και όλα για να μπορούμε να πούμε ότι ο Ηρακλής κατεβαίνει με αξιώσεις στο πρωτάθλημα. Έτσι. Όσο αφορά την αύξηση, απλώς η αύξηση θα γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, βεβαίως. Η στρατηγική μου αυτή είναι. Αυτή η αύξηση είναι τα επιπλέον λεφτά που χρειάζονται πέραν των εισπράξεων και των. Και της διαφήμισης και της τηλεόρασης για να έχει η ομάδα μια καλή πορεία. Ότι
δεν καλυφθεί από το, από την αύξηση, θα καλύπτεται από τον κύριο μέτοχο που είμαι εγώ. Αλλά αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο και οι μετοχές που αγοράζω και μου φαίνεται μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οπότε δεν υπάρχει κάποια πρεμούρα, μάλλον πρέπει να πάω τις μετοχές τώρα. Τα χρήματα νομίζω, αν μιλάμε για δύο πράγματα που χρειάζονται αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή και το ξέρετε πάλι θα το πω για τρίτη φορά καλύτερα από μένα φυσικά, είναι τα χρήματα και η οργάνωση που πρέπει να έχει ο Ηρακλής ως μεγάλη ομάδα στην Α1. Εφόσον έχει τα χρήματα και την οργάνωση, νομίζω θα μπορούμε να ζητάμε πράγματα και να έχουμε απαιτήσεις. Κοιτάξτε, είμαστε και λίγο τυχεροί θα έλεγα. Ας πούμε, βρήκαμε ένα νέο παιδί που πέρυσι δούλευε στον Άρη σαν team manager, ο οποίος φανταστείτε ότι τώρα πήγε μερικά του έξοδα κάτω στην Κρήτη για να δει το πρωτάθλημα. Για ποιον λέτε? Για τον νέο team manager που πήραμε, τον Αναστασιάδη, τον Αλέξανδρο από τον Άρη. Mm-hmm. Ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος, δουλεύει όλη μέρα, μιλάει δύο γλώσσες, είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου εδώ, κάνει τώρα μεταπτυχιακά. Είναι ένα πολύ εξαιρετικό άτομο και από να σας πω πόσο αγάπη έχει για το άθλημα, αυτή τη στιγμή είναι στο Ιράκο και βλέπει το πρωτάθλημα. με δικά του έξοδα. Είναι στο πλαίσιο της οργάνωσης, θέλετε να πείτε, αυτή η είδους ακριβώς, μεταγραφή δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μεταγραφή. Είναι καθαρός επαγγελματίας που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, γιατί μιλήσαμε πολλά λεπτά της ώρας και ο κόσμος νομίζω είχε την ανάγκη αυτής της ενημέρωσης. Να πάνε όλα καλά, να υπάρξει προπονητή σύντομα και να βάλετε το νερό στα βλάκια για το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν στην Α1. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Η εκπομπή σχεδόν αφιερώθηκε σε αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις και κυρίως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, νομίζω οφείλαμε να ακούσουμε τον πρόεδρο και μεγάλο μέτοχο της ΚΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Θόδωρο Δρακόπουλο. Απάντησε σε όλα, είπαμε πολλά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλο τόσο. Είναι αρκετά τα ανοιχτά ζητήματα. Έδωσε νομίζω ειδήσεις με τις απαντήσεις πάνω στις ερωτήσεις που θέσαμε. Κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλι σε Ράδιο Μαρμίτα, σε Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Παρέα φυσικά ολοκληρώνουμε με το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο Βράχο της Αθήτου, με τις σακούλες Αριστοπλάστ, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23-940-72-941. Σας ευχαριστώ και για την ακρόαση και για την συμμετοχή με τα μηνύματά σας. Πρώτο Θεός, αύριο θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή, στη γνωστή μας ώρα. Να είστε καλά.